Χαίρετε. Αυτά που θα πούμε σήμερα τα χρωστάω, πιστεύω, διότι είναι μια μερίδα ανθρώπων η οποία όσο πάει και επεκτείνεται λόγω της μεγάλης γνώσης που υπάρχει μέσα πλέον στη ζωή μας και όλο και περισσότερος κόσμος τίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλάω για τη μερίδα των χορτοφάγων και οφείλουμε να πούμε μερικά πράγματα για να γίνεται σωστά αυτή η κατάσταση. Η χορτοφαγία λοιπόν είναι μια διατροφική συμπεριφορά στην οποία έχει αποκλειστεί η κατανάλωση κρέατος, πουλερικών και των υποπροϊόντων τους. Ενώ πιο αυστηρές μορφές αποκλείουν ακόμα και τα ψάρια, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά. Οι χορτοφάγοι βεβαίως απολαμβάνουν πολλά ωφέλη πάνω στην υγεία τους, καθώς παρατηρείται ότι έχουν χαμηλότερα ποσοστά πάχης αρκείας, καρδιακών παθήσεων, αρτηριακής πίεσης των λιπιδίων που είναι σοβαρό, σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και ορισμένων μορφών καρκίνου όπως του παχαίου εντέρου. Η χορτοφαγική δίαιτα βέβαια είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά και έχει συνδεθεί με τη μακροζωία. Όμως φαίνεται να δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά και μάλιστα βασικά θρεπτικά συστατικά όπως η πρωτεΐνη, όπως ο σίδηρος, ο ασβέστιο, ο ψευδάργυρος, όπως η B12, η βιταμίνη 12, β12, η D, το ιόδιο, τα ω3 λιπαρά οξέα, των οποίων μακροχρόνια έλλειψη προκαλεί πολλά κακά στον οργανισμό που αντισταθμίζουν, θα λέγαμε, τα ωφέλη που έχει η χορτοφαγία. Πώς μπορούμε λοιπόν να καλύψουμε αυτές τις ελλείψεις αν είμαστε χορτοφάγοι? Να ζούμε ένα-ένα τα συστατικά και το τι γίνεται με αυτά. Ας ζούμε πρώτα απ' όλα τις πρωτεΐνες. Το να τρώτε βέβαια τα ίδια φαγητά, ξέρω εγώ, πίτσα, σάντουιτς, πολλά ζυμαρικά κλπ. Για να αντικαταστήσετε τον κορεσμό του κρέατος, όχι μόνο δεν θα σας χορτάσουν, αλλά θα σας αφήσουν πεινασμένους, γιατί η πρωτεΐνη είναι ένα συστατικό το οποίο δημιουργεί κορεσμό και η έλλειψή της αναγκάζει τον οργανισμό να την ζητήσει. Το πρώτο και άμεσο συστατικό που ζητάει ο οργανισμός, οπότε δημιουργείται πείνα. Άρα έχουμε μία πείνα, αν έχουμε έλλειψη πρωτεΐνης, και τα γεύματά σας, όσοι είστε χορτοφάγοι, δεν θα έχουν ισορροπία. Παρατηρείται δε και αρκετή έλλειψη μυϊκού ιστού στους χορτοφάγους. Είναι γνωστό λοιπόν ότι τα όσπρια αποτελούν πηγή πρωτεϊνών χαμηλής όμως βιολογικής αξίας λόγω της έλλειψης ορισμένων απαραίτητων για την ανάπτυξη αμινοξέων. Πολλά από τα υπολοιπόμενα στα όσπρια αμινοξέα βέβαια βρίσκονται στα δημητριακά, έτσι όπως το ψωμί, το ρύζι, τα μακαρόνια, η πατάτα. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των τροφών, δηλαδή όσπρια μαζί με δημητριακά όπως φακές με ρύζι, ρεβίθια με πατάτα, φασόλια με σιτάρι, φαίνεται ότι αποτελεί μια πολύ καλή εναλλακτική λύση του κρέατος. Καλές πηγές πρωτεΐνης για χορτοφάγους είναι τα όσπρια, για όσους βέβαια τα προτιμάνε τα θαλασσινά, επίσης είναι η ξηρή καρπή και η σόγια. Να δούμε λίγο το σίδηρο. Η μη κατανάλωση κρέατος σχετίζεται με τη μειωμένη πρόσληψη σιδήρου. Είναι γνωστό πως ο σίδηρος που υπάρχει στο φυτικό βασίλειο έχει χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα, δηλαδή δεν απορροφάται πολύ καλά. Απορροφάται σε μικρές ποσότητες εξαιτίας ορισμένων συστατικών που υπάρχουν στις τροφές αυτές, όπως το φυτικό οξύ, όπως οι τανίνες. Για να αυξηθεί λοιπόν η απορρόφησή του από αυτές τις πηγές, πρέπει να τη συνοδεύεται με τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C. Καλές πηγές σιδήρου για χορτοφάγους είναι τα θαλασσινά, για όσους τρώνε θαλασσινά, είναι ο χαλβάς, είναι το μπρόκολο βέβαια ο βασιλιάς, είναι το λάχανο, το κουνουπίδι. Προτιμήστε
μαζί με τα όσπρια σας να παίρνετε και βιταμίνη C με κάποια από αυτά τα τρόφιμα, όπως φακές και πράσινη πιπεριά, φασόλια και ντομάτα, τέτοια πράγματα, πορτοκάλι, τέτοια πράγματα. Β' καροτίνη και όσπρια, δηλαδή ρεβίθια και καρότο, φακές και κόκκινη πιπεριά είναι καλή, λαχανικά και μανιτάρια μαζί, θαλασσινά και φασολάκια ή σπαράκια. Ας δούμε τη βιταμίνη B12. Η B12 βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά σε ζωικά τρόφιμα και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ συχνό φαινόμενο να παρατηρείται έλλειψή της σε πρωτοφάγους. Και είναι πολύ πολύ βασική βιταμίνη. Μακροχρόνια να φανταστείτε έλλειψη της B12 οδηγεί σε μακροκυταρική ανεμία, ενός τύπου αναμαλίας της ανάπτυξης των ερυθρών κυττάρων είναι αυτό, καθώς και σε κοντή αναπνοή, αίσθημα παλμών, μουδιασμά, φαγούρα στα χέρια και στα πόδια, απώλεια μνήμης, ζαλάδα, τι άλλο, αλλαγές στη διάθεση μπορούμε να έχουμε, ακόμα και τα μάτια μας να μην βλέπουν καλά, να έχουμε απώλεια όρασης. Και ένα βασικό, γιατί εκεί χτυπάει πολύ, μια βλάβη του νευρικού συστήματος η οποία μπορεί να είναι και μη αναστρέψιμη. Προσέξτε το λοιπόν αυτό, καλές πηγές βιταμίνης B12 για τους χορτοφάγους είναι πάλι τα θαλασσινά όπως έχουμε πει, είναι το γάλα της σόγιας, είναι εμπλουτισμένα δημητριακά που κυκλοφοράνε πλέον εμπλουτισμένα τα προϊόντα, και εδώ όπως και σε όλα τα συστατικά θα σας συστήσω συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε πει στο παρελθόν, έχουμε κάνει μια έρευνα και έχουμε συστήσει την top εταιρεία, έτσι, η οποία είναι σε αυτό το θέμα. Είναι απαραίτητα σε χορτοφάγους τα συμπληρώματα διατροφής. Δηλαδή εγώ αν ήμουν χορτοφάγος, έτσι, εδώ τώρα και παίρνω συμπληρώματα. Δεν το συζητάω καν. Πόσο να ήμουν και χορτοφάγος κιόλας, έτσι. Αυτά για την B12, να δούμε λίγο το ασβέστιο. Οι περισσότεροι βέβαια γνωρίζουμε ότι το ρηχτό ασβέστιο είναι σημαντικό για τα οστά αλλά και για την καθολική υγεία μας. Καθολική υγεία μας, έτσι. Αλλά πολλοί δεν παίρνουμε αρκετή ποσότητα. Ενήλικες από 18-50 ετών χρειάζονται 1000 μιλιγκράμμ τη μέρα. Έτσι, ενήλικες βέβαια άνω των 51 ετών χρειάζονται 1200 μιλιγκράμμ τη μέρα. Το ασβέστιο μπορεί να αποτελέσει ανησυχία για τους χορτοφάγους πάντως, έτσι, και για τους αυστηρά χορτοφάγους. Είναι ένα θέμα. Γιατί δεν τρέφονται μεγάλα οικονομικά. Και εδώ ισχύει βέβαια αυτή η συμβουλή που σας είπα και πριν, πάρτε συμπληρώματα. Πάρτε συμπληρώματα και μάλιστα έτσι ένας κανόνας να σας πω, πρέπει να αντικαθιστάς ό,τι αφαιρείς. Δηλαδή αφαιρείς το κρέας, αλλά πρέπει να το αντικαταστήσεις με κάτι αντίστοιχης διατροφικής αξίας, όπως η φυτικής μορφής πρωτεΐνη. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ πέρα. Για τους αυστηρά λοιπόν χορτοφάγους που δεν καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα και ψάρια, το απαραίτητο για την ανάπτυξη και διατήρηση της καλής υγείας βέβαια και των δοντιών ασβέστιο, μπορεί να μην είναι δυνατόν να καλυφθεί από τη διατροφή εύκολα, έτσι. Η βιταμίνη D που συμμετέχει στο μεταβολισμό του ασβεστίου, καθώς και η κάπα και το μαγνήσιο, είναι δύο στοιχεία τα οποία βέβαια συμβάλλουν στην καλή υγεία των οστών, θα πρέπει να συνυπολογιστούν στο σχεδιασμό του διαιτολογίου. Καλές πηγές ασβεστίου βέβαια για πρωτοφάγους είναι τα όσπρια, είναι η ξηρή καρπή, είναι το μπρόκολο βεβαίως, είναι το κουνουπίδι, ο χαλβάς. Πάρτε συμπλήρωμα όμως και θα είστε σίγουροι. Να δούμε λίγο για τη βιταμίνη D. Το σώμα μας ίσως θα ξέρετε ότι παράγει τη βιταμίνη D για το σχηματισμό των οστών κατά την έκθεση της επιδερμίδας μας στον ήλιο. Αλλά η νεφοκάλυψη αυτή που υπάρχει, μακροί χειμώνες, τώρα τα σημερινά επαγγέλματα που γίνονται σε κλειστούς χώρους, εξάπλωση της χρήσης αντιλιακών που προστατεύουν, σημαίνει ότι δεν πετυχαίνουμε τους καθημερινούς μας στόχους. Δεν υπάρχουν πολλές πηγές πρόσληψης βιταμίνης D, ιδιαιτέρως για τους χορτοφάγους και τους, ακόμα χειρότερα, αυστηρά χορτοφάγους.
Η βιταμίνη D προστίθεται βέβαια στο γάλα και πολλά προϊόντα γιαουρτιού, αλλά υπάρχει και σε φυσική μορφή, που υπάρχει στο σολομό, υπάρχει στο γκρόκο του αγούστα και των αυγών. Καθώς η βιταμίνη D είναι στην επικαιρότητα, θα λέγαμε, τελευταία, τη βλέπουμε να, αυτό είναι το ευτύχημα, να προστίθεται και σε επιπλέον φαγητά συμπεριλαμβανομένων και των μη γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως είναι τα εμπλουτισμένα δημήτριακα, όπως είναι, εντάξει, είναι πολλά συσκευασμένα τρόφιμα που πλέον οι εταιρείες εμπλουτίζουν με βιταμίνη D. Παιδιά, συμπλήρωμα, να είμαστε μέσα, έτσι. Υπάρχουν δύο τύποι βιταμίνης D, η D2, η οποία γενικά δημιουργείται από τη μαγιά, και η D3. Η D3 φτιάχνεται από το δέρμα των προβάτων, αγελάδων, γουρνιών και το μαλλί των προβάτων. Και από το μαλλί των προβάτων φτιάχνεται η D3. Έρευνες τώρα που έχουν γίνει έδειξαν ότι η βιταμίνη D2 είναι μόνο 60% αποτελεσματική σε σχέση με τη βιταμίνη D3. Άρα και εδώ σας συνιστώ συμπλήρωμα διατροφής. Πάμε να δούμε το σίδηρο. Ο σίδηρος αποτελεί σημαντικό τμήμα της αιμοσφαιρίνης. Την αιμοσφαιρίνη είναι αυτή που μεταφέρει το οξυγόνο στο αίμα από τους πνεύμονες, έτσι, σε όλα τα κύτταρά μας βέβαια. Ο σίδηρος εμφανίζεται σε δύο μορφές, η αίμη που απορροφάται καλύτερα και το μη αιμικό που δεν απορροφάται τόσο εύκολα. Σύμφωνα με ένα Ινστιτούτο εκεί ιατρικής και την ομάδα έρευνας για χορτοφάγους που γίνει εκεί μια ειδική ομάδα πάνω στους χορτοφάγους, ερευνητική, το 40% του σιδήρου βρίσκεται στο κρέας, τα πουλερικά βέβαια και το ψάρι στη μορφή της αίμης, ενώ το 60% είναι μη αιμικό. Όλες οι φυτικές πηγές σιδήρου είναι μη αιμικές. Γι' αυτό και η συνισόμενη μερίσια πρόσληψη σιδήρου είναι υψηλότερη για τους χορτοφάγους σε σχέση με τους σαρκοφάγους. Όπα, ακούστηκε άσχημα, σαρκοφάγους. Επιλέξτε μια ποικιλία εδώ πέρα φυτικών τροφών πλούσιων σε σίδηρο, όπως τα όσπρια, όπως αυτά τα φυτικά κρέατα, που κυκλοφορούν και είναι εμπλουτισμένα σε σίδηρο. Ξύλους, καρπούς, σπόρους, επίσης τα δαμάσκηνα, οι σταφίδες, η μελάσα, τι άλλο, το μπρόκολο, πάντα το μπρόκολο το αναφέρουμε σε βασιλιά, το λάχανο και κάποια εμπλουτισμένα δημητριακά που κυκλοφοράνε, όπως είπαμε πιο πριν. Επιλέξτε βέβαια όλα αυτά για να είστε και συμπλήρωμα. Μη στηριζόσαστε τώρα στο σπανάκι, τα τέφλα και διάφορα σασέσκουλα και κάτι άλλο για το σίδηρό σας. Γιατί ένα οξύ, δεν είμαστε ο Ποπάι, έτσι, ο Ποπάι είναι στα κόμιξ για το σπανάκι. Ένα οξύ που υπάρχει σε αυτά τα λαχανικά, που ονομάζεται οξαλικό, δεσμεύει το σίδηρο και δεν είναι διαθέσιμο εύκολα στον οργανισμό μας. Τρώτε λοιπόν λαχανικά πλούσια σε σίδηρο μαζί με φρούτα και λαχανικά που είναι πλούσια σε βιταμίνη C μαζί για να γίνεται καλύτερη απορρόφηση. Ταυτόχρονα στο ίδιο γεύμα, έτσι να έχουμε μια πολύ καλή βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου. Επίσης ένα πολύ βασικό είναι όταν τρώτε τρόφιμα πλούσια σε σίδηρο, μην πίνετε μαζί τσάι ή καφέ, καφέ κυρίως, έτσι. Γιατί οι τανίνες του τσαγιού και του καφέ ή καφείνη μειώνουν πολύ την απορρόφηση του σιδήρου. Έτσι, μερικά ας πούμε είδη τσαγιού όπως το χαμομήλι, ο διόσμος, το πτυσκούνι, αυτά μπορούν να μειώσουν την απορρόφηση του σιδήρου. Να δούμε το ψευδάργυρο λίγο. Ο ψευδάργυρος είναι σημαντικός πολύ για το μεταβολισμό, είναι σημαντικός για την άμυνα του οργανισμού. Τι άλλο, θεραπεύεται, δηλαδή έχει ο οργανισμός όταν έχει επαρκή πρόσληψη ψευδαργύρου, έχει μια αυξημένη ικανότητα να θεραπεύεται. Σοβαρό. Το κρέας, τα θαλασσινά και τα ζωικά προϊόντα είναι πλούσια σε ψευδάργυρο. Και σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας,
Κάποιοι χορτοφάγοι χρειάζονται 50% περισσότερο από την ημερήσια δοσολογία που συνίσταται. Γιατί? Διότι ο ψευδάριος που βρίσκεται στα φυτικά προϊόντα έχει χαμηλή απορροφητικότητα. Για να μεγιστοποιήσετε λοιπόν την πρόσληψη ψευδαργύρου, περιλαμβάνεται μια ποικιλία τροφών όπως τα ολικής αλέσεως δημητριακά, φύτρωσή του, όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους διάφορους, απίστευτη σπόρη, και αν είναι εφικτό, αυγά και τα λακτοκομικά, δεν γίνεται. Πάρτε συμπλήρωμα και πάλι θα σας το πω. Για να αυξήσετε το ποσό του ψευδαργύρου που απορροφάται από τα φυτικά προϊόντα, καλό, πιο καλά, θα μπορείτε να μουλιάσετε τους ξηρούς καρπούς, τα φασόλια και τα όσπρια από το βράδυ. Θέλετε κάνα 12 ώρες στο νερό. Η ζύμωση του ψωμιού μπορεί επίσης να αυξήσει τα επίπεδα του ψευδαργύρου, καθώς και οι φύτρες, ξέρετε, από τις φακές της, και τις καφέ, αλλά και τις πράσινες φακές. Εάν επιλέξετε τώρα να χρησιμοποιήσετε συμπλήρωμα διατροφής, διαλέξτε ένα πολυβιταμινούχο με μεταλλικά στοιχεία, με επίπεδα ψευδαργύρου, γιατί είναι σοβαρός ο ψευδαργύρος, έτσι, κοντά στα προτινόμενα. Μην αγοράσετε τώρα ξεχωριστό συμπλήρωμα ψευδαργύρου, πάρτε ένα συμπλήρωμα όλα σε ένα. Τώρα εκτός αν σας το συστήσει ο γιατρός σας. Τέλος να δούμε και λίγο τα ωμέγα 3, τα αντιπαράοξεα αυτά, τα απίστευτα. Έχει γίνει βέβαια μια μεγάλη έρευνα η οποία αποδεικνύει τα ωφέλη που έχουν τα ωμέγα 3 λιπαροξέα στον οργανισμό μας. Αυτά τα υγιεινά λιπαροξέα βοηθούν σε φλεγμονώδεις νόσους, το α και το ωμέγα. Όλα είναι εξαιτίας της φλεγμονής. Μειώνουν την πιθανότητα καρδιαγκιακών παθήσεων, μειώνουν την αρτηριακή πίεση, μειώνουν τους πόνους στις αρθρίτιδες και προστατεύουν από την κατάθλιψη, προστατεύουν από την άνοια. Παρόλα αυτά μπορεί να είναι μία πρόκληση για τους χορτοφάγους να προσλάβουν την επαρκή ποσότητα ωμέγα 3 λιπαρών οξέων, καθώς δεν καταναλώνουν λιπαρά ψάρια. Μία επαρκής κατανάλωση του α-λινολεϊκού οξέους που έχει φυτική βάση, έτσι, μπορεί να ισορροπήσει την πρόσληψη των ωμέγα 3. Βρείτε το βέβαια. Ενώ ο λιναρόσπορος και το λινέλαιο πιστεύω ότι είναι οι καλύτερες επιλογές για τους χορτοφάγους. Μπορείτε βέβαια και να περιλάβετε και άλλα τρόφιμα όπως τα καρύδια, το ελαιόλαδο το βασιλιά, τη σόγια, το σογέλαιο, έτσι, το λάδι κάναβης που ακούγεται πολύ τελευταία. Υπάρχουν βέβαια πολλά πλεονεκτήματα παρόλα αυτά, έτσι, στη χορτοφαγική, ακόμα και στην αυστηρά χορτοφαγική διατροφή. Και εγώ βέβαια δεν έχω σκοπό να αποτρέψω κανέναν από αυτή, αλλά θέλω παρόλα αυτά έτσι να υπάρχουν έξυπνες επιλογές των τροφών σε όσους ασχολούνται πια με τη χορτοφαγία. Αυτά είχα να σας πω, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και εύχομαι να κάνετε ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό σας, να είστε υγιείς και ευδιάθετοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.